είναι ότι έρχονται σήματα, ας τα ονομάσουμε παρεμβολές, νότια της Κύπρου, από τη θάλασσα, και τώρα υπάρχουν συνεργεία, σε συνεργασία και με τη Βέλιστερ, για να δουν τις περαιτέρω λεπτομέρειες και πώς μπορούν να το χειριστούν. Η αλήθεια είναι ότι όπως κατανέμονται οι ραδιοσυχνότητες, για να πω και λίγο το τεχνικό θέμα, ναι, ανά το παγκόσμιο, οι ίδιες συχνότητες μπορούν να δοθούν σε διαφορετικές υπηρεσίες. Δηλαδή μπορεί να δοθούν για χρήση όπως αυτή που χρησιμοποιεί η Βέλιστερ, όπως χρησιμοποιεί την ίδια ζώνη και η ΕΠΙΚ και η ΣΥΤΑ, αλλά μπορούν να δοθούν οι ίδιες συχνότητες και για τις ανάγκες πλοίων που συνδέονται με δορυφόρους. Επομένως, τα πλοία χρησιμοποιούν τις συχνότητες με νόμιμον τρόπο, δεν το κάνουν εσκεμμένα, και έχουν μελετήσει ειδικοί ότι τα πλοία θα χρησιμοποιούν με αυτόν τον τεχνικό τρόπο, οι μικροκυματικές σε μια χώρα θα χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Το παράξενο είναι ότι η ΣΥΤΑ και η ΕΠΙΚ δεν έχουν κανένα πρόβλημα και χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες, ενώ η Βέλιστερ αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Είχε συμβεί και στο παρελθόν, ναι, και έγινε μεγάλη μελέτη και είχαμε κάνει εισηγήσεις στη Βέλιστερ για διάφορα μέτρα που μπορούσαν να πάρει. Και σήμερα, εάν το πρόβλημα επιβεβαιωθεί ότι είναι το ίδιο, και πάλι με τη Βέλιστερ θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Τώρα δημιουργούνται μια σειρά από ερωτήματα όμως, κύριε Κομοδρόμε. Για παράδειγμα, αφού μπορούν να λειτουργούν, καταρχάς αποκλείουμε το ενδεχόμενο μιας κακόβουλης ενέργειας. Σωστά. Πάει αυτό. Δεν υπάρχει κακόβουλη ενέργεια στο πλάνο. Απολύτως, απολύτως. Δεύτερον, υπάρχει περίπτωση να έρχεται από το υποβρύχιο το οποίο ήταν εδώ τις περασμένες ημέρες ή από κάποιο πολεμικό πλοίο? Το υποβρύχιο, έχουμε μιλήσει με την Αμερικάνικη Πρεσβεία, έχει ήδη φύγει από το Σάββατο το βράδυ. Ναι. Επομένως, ναι, αν υπάρχουν κάποια άλλα πλοία ανοιχτά, είμαστε σε επικοινωνία με τις άλλες υπηρεσίες για να εξακριβώσουμε ακριβώς τι υπάρχει. Αλλά επαναλαμβάνω, η χρήση αυτών των συχνοτήτων είναι νόμιμη. Μάλιστα. Επίσης, μπορεί να επηρεάσει αυτή η παρεμβολή και άλλες λειτουργίες, τα GPS, αεροπλάνα, κινητά τηλέφωνα? Όχι, όχι. Αυτή η ζώνη είναι για αυτά που σας είπα, για μικροκυματικές ή για επικοινωνία των πλοίων. Και τώρα, ποια είναι η διαδικασία να εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος? Τους ενημερώνουμε αυτούς που στέλνουν την παρεμβολή και το σταματάνε, δηλαδή τους αναγκάζουμε? Πώς γίνεται? Εντάξει, το να τους αναγκάσεις δεν μπορείς, επειδή είναι νόμιμη η χρήση τους. Εκείνο που μπορείς είναι πρέπει να θωρακίσεις επαρκώς τα δικά σου συστήματα, ναι, όπως λέω, αν η περίπτωση είναι ίδια με το παρελθόν, έχει κάνει η ΣΥΤΑ και η ΕΠΙ και δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα, το κράτος λογικά ενοικιάζει αυτές τις συχνότητες στις ιδιωτικές εταιρείες από όπου παίρνουν και τα κανάλια το σήμα. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Τις αδειοδοτεί. Τις αδειοδοτεί. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας απέναντι σε τέτοιου είδους παρεμβολές? Υπάρχει καθορισμένος τρόπος που πρέπει να λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες και είναι αυτό που κάνει η ΣΥΤΑ και η ΕΠΗ και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Άρα η Βέλιστερ έχει πρόβλημα διότι δεν εφαρμόζει κάτι, αυτό λέτε? Αυτό θα φανεί σήμερα, ναι. Mm-hmm. Θα επιβεβαιωθεί. Και εάν οφείλεται στον εξοπλισμό της Βέλιστερ ή είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορείτε να μας ενημερώσετε προς το παρόν? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Σωστά, και εμείς έχουμε βγάλει όλα τους διαθέσιμους πόρους που διαθέτουμε για να βοηθήσουμε αυτό το πρόβλημα να λυθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο θέμα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γενικό Διευθυντή της Βέλιστερ, τον κύριο Νικόλα Παρτασίδη, να μας πει και τη δική του εκδοχή. Κύριε Παρτασίδη, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εντοπίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα των παρεμβολών πριν λίγες μέρες και προσπαθούμε σε συνεργασία μαζί με το
αρμόδιες αρχές του κράτους να βρούμε την πηγή του προβλήματος και να το επιλύσουμε. Ωραία, καταλάβαμε καταρχάς ότι δεν πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια, άρα το βγάζουμε αυτό. Όσον αφορά βέβαια στην θωράκιση εκ μέρους του κράτους των συχνοτήτων, ακούσατε τι είπε ο κύριος Κομοδρόμος. Για το θέμα της θωράκισης των συχνοτήτων, εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε. Αλλά όπως σας είπα, βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους. Ειδικά σήμερα θα γίνεται πιο λεπτομερείς έρευνες για να εντοπίσουμε το πρόβλημα και προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Αφού βρεθεί η πηγή του κακού, τότε θα μπορούμε να δούμε και γιατί συνέβηκε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ποιες περιοχές τώρα είναι εκτός σήματος? Συγγνώμη. Ποιες περιοχές είναι εκτός σήματος? Εκτός σήματος είναι μεγάλο μέρος της επαρχίας Λεμεσού. Λόγω του ότι η συγκεκριμένη παρεμβολή έρχεται από τον Νότο, προσπαθούμε να εντοπίσουμε από ποιο σημείο, σε συνεργασία πάντα λέω σας με το κράτος, γιατί εμείς δεν έχουμε τα μηχανήματα να εντοπίσουμε ακριβώς αυτό το σημείο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν οι παρεμβολές και σε κάποιες ώρες επηρεάζει και τη Λευκωσία, λόγω του ότι κάποια σημεία εκπομπής μας βρίσκονται κοντά στη Λεμεσό που θέλουν σήμα τη Λευκοσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, να είστε, να είστε καλά. Λοιπόν, ευχόμαστε να λυθεί σύντομα το πρόβλημα και όλη η Κύπρος να έχει και πάλι ιδιωτικά κανάλια, διότι στα ιδιωτικά παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο το πρόβλημα. Πάμε στο